Δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις είχαμε στο συνέδριο των Δελφών. Πρόκειται για τις τοποθετήσεις που έκανε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδηλίνη και ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών Χρήστος Ράμος. Ο Αντώνης Εφερλής παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου και θα μας ενημερώσει. Αντώνη, πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Ράμος για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τον νόμο που ίσχυε το 2021 και απέτρεψε την αρχή από το να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του? Χαρακτήρισε εξαιρετική την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, όπως είπε, αναδεικνύει και μία από τις πιο φωτεινές στιγμές για το όργανο, για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ακολούθησε βεβαίως και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο κύριος Ράμος δήλωσε προσωπικά δικαιωμένος, διότι, όπως είπε, αρθογραφούσε ήδη από το 2021 για προβλήματα τα οποία θα ανέκυπταν με τον συγκεκριμένο νόμο και βεβαίως την ΕΣΔΑ, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τώρα, όσον αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ενημερωθεί για τα επόμενα βήματα της υπόθεσής του και το τι μέλη γενέστε από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ, ενώ έκανε λόγο και για ένα συνολικό κλίμα τοξικών και υβριστικών επιθέσεων κατά του προσώπου της αρχής και όχι του ιδίου από κυβερνητικά στελέχη αλλά και βουλευτές της πλειοψηφίας, ξεκαθάρισε πως οι επιθέσεις αυτές δεν είχαν προσωπικό χαρακτήρα. Νομίζω μπορούμε να παρακολουθήσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κ. Χρήστος Ράμος σχετικά και με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, Ρίτσα. Κοιτάξτε, είμαι κρατικός λειτουργός ανώτερος και δεν θέλω να κάνω κριτική αυτή τη στιγμή της απόφασης του ψηφίσματος. Είναι ένα πολιτικό κείμενο. Εκείνο όμως που μπορώ να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι στην ΑΔΕ και απέναντι σε μένα, είχε δίκιο. Απολύτως. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει κράτος δικαίου. Αντώνη, για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε και η κυρία Αδηλίνη, η οποία αναφέρθηκε σε εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται ήδη στην ποινική δικαιοσύνη, και αναφέρθηκε στο εν λόγω ψήφισμα ως ένα ψήφισμα το οποίο, με τον τρόπο που ήρθε, αντιβαίνει και στην αρχή της διάκρισης εξουσιών στη χώρα μας. Διατυπώσεις γενικές έχει για ζητήματα όπως αφορούν την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, αλλά και άλλα αδικήματα διαφθοράς τα οποία ερευνώνται από τη δικαιοσύνη και για τα οποία υπάρχουν και συγκεκριμένες καταδίκες, ανέφερε η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός, η οποία συμπλήρωσε μάλιστα πως είμαστε κράτος δικαίου, πως η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο μπροστά και από άλλες χώρες όσον αφορά το κράτος δικαίου, όπως για παράδειγμα για τα ζητήματα που αφορούν τις εκλογές. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Αδηλίνη. Διατυπώνει κρίσης για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, η οποία εκκρεμεί στη χώρα μας σε δεύτερο βαθμό. Διατυπώνει κρίσης για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζη, η οποία ερευνάται. Αμφισβητεί επίσης τις επιδόσεις της χώρας μας στη δίωξη και στην έρευνα σοβαρού επίπεδου εγκλημάτων διαφθοράς, για τα οποία, όπως σας είπα όμως, έχουμε καταδίκες υπουργών στις τελευταίες δεκαετίες.